Αλέξης Ματζούνης κοντά μας, προπονητής του Αμελισσίων, coach. Νομίζω τα έχετε με την τύχη σας. Πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, με ευκαιρίες, με προϋποθέσεις και γκολ. Ήταν όμως από το χολαργό με 1-2. Τι δεν πήγε καλά, νομίζω και η αστοχία και το γεγονός ότι τα ατομικά λάθη στοίχησαν. Συγχαρητήρια στο χολαργό για την νίκη. Προσωπική μου και ταπεινή μου άποψη, που πάντα θεωρώ ότι λέω τουλάχιστον την αλήθεια χωρίς υποκειμενική κρίση, μας αδικεί κατάφορα το σκορ. Δεν ήταν, όπως το είπες, ατυχία, είναι ανικανότητα, γιατί μετά από 1,5 χρόνο πλέον σε αυτή την ομάδα μπορώ να διακρίνω την ατυχία από την αστοχία και από την ανικανότητα. Πλέον μιλάμε για ανικανότητα. Ήταν ένα παιχνίδι που θα κρινόταν στη λεπτομέρεια. Το πρώτο γκολ το δεχτήκαμε με μια πολύ ωραία προσωπική ενέργεια που ξέραμε ότι είναι ο πιο ικανός παίκτης το ένας με έναν. Και πάλι, ενώ το είχαμε δουλέψει από το σκούμα, για μένα το πρώτο γκολ ανήκει κατά 90% στο σκούμα του Κοντογιάννη. Καταφέραμε ένα πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό γκολ με υπομονή, με ηρεμία. Διαφωνώ που είπες για το πρώτο ημίχρονο. Θεωρώ και στο δεύτερο πιέσαμε, είμαστε κυρίαρχοι και δεν προλάβαμε ούτε να χαρούμε και να διαχειριστούμε, να αλλάξουμε τη διάταξη. Και στη μέσα επόμενη φάση καταφέραμε και, τι να το πω, γίναμε ιδανικοί αυτόχειρες, ένα γκολ που το βάλαμε μόνοι μας μέσα, όταν δεν είναι ικανός να το βάλει ο αντίπαλος. Είναι και άλλο ένα ιδίωμα των Μελισσίων, όταν δεν μπορεί ο αντίπαλος το καταφέρουμε και το βάζουμε μόνοι μας. Coach, πώς θα πρέπει να διαχειριστείτε αυτό το αποτέλεσμα? Ναι, μεν πιο βατό πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε την εμφάνιση του ζωγράφου, σήμερα η ομάδα σας άξιζε κάτι καλύτερο. Πώς θα πρέπει να χτίσει ο Μελισσίων για να πετύχει το στόχο που έχει θέσει φέτος? Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε ότι η ΙΤΑ έχει πατέρα. Δεν είναι ορφανή, είναι του προπονητή. Για την ΙΤΑ είμαι υπεύθυνος εγώ. Εγώ βάζω τους παίχτες, εγώ κάνω τις αλλαγές, εγώ αλλάζω τη διάταξη. Άρα και όποιος είναι μέσα και κάνει ένα προσωπικό λάθος, είναι επιλογή δική μου, άρα το χρεώνομαι εγώ. Από εκεί και πέρα, με αυτή την ομάδα ομολογώ ότι πραγματικά μου θύμισε Μελίσσια περσινά και πιστεύω το είδατε κι εσείς. Μια ομάδα με πάθος, με μέταλλο, πάνω στην μπάλα, ευκαιρίες. Μου άφησε, γιατί είχαμε και ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, όπως είπες, Κυπριακό, Μελισσιακό, χολαργό, τώρα πάμε στους Τράχωνες. Αλλά στην πορεία όχι μόνο δεν φοβάμαι τίποτα, και οφείλω να δηλώσω ότι αυτή η ομάδα δημόσια δεν θα είναι κάτω από την πεντάδα. Το λέω τώρα μετά από μια πολύ σκληρή και άδικη ήττα. Καταγράφω το τι λέω και δηλώνω δημόσια ότι αυτή η ομάδα δεν θα είναι κάτω από την πέμπτη θέση. Κότσε, δεν έχετε αντιμετωπίσει και τις υπόλοιπες ομάδες. Έχετε αντιμετωπίσει όμως τα δύο μεγάλα φαβορί. Εσείς είδατε σήμερα το χολαργό και την προηγούμενη εβδομάδα τον Ελυσιακό όντως να είναι δύο ομάδες φαβορί, ανεξάρτητα από την εμφάνισή σας? Ο Ελυσιακός φάνηκε όντως ότι είναι μέσα στο γήπεδο φαβορί. Μια ομάδα που ειδικά μέσα στο γήπεδο της είναι πολύ δύσκολη να την αντιμετωπίσεις. Σας το λέω εγώ που 60 λεπτά θεωρώ ότι τους βάλαμε δύσκολα. Εύκολα ή δύσκολα θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Ο χολαργός, μπράβο τους, και πάλι είπα ότι για μένα εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς είμαστε το αφεντικό του αγώνα. Στις λεπτομέρειες είναι πιο ικανοί οι παίχτες του χολαργού, γι' αυτό και κερδίσανε, γιατί κάνανε κάτι καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάποια ομάδα χολαργός που μπορεί να μας τρομάξει για φαβορί, για πρωτάθλημα. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, coach. Να είστε καλά.